Πριν κάποιες μέρες που λέτε, μας έστειλαν ένα mail από Geek Buying. Αυτά τα κλασικά τα μηνύματα. Θέλετε να συνεργαστούμε, να κάνετε ένα βίντεο με κάποιο προϊόν από το μαγαζί μας. Και τους απάντησα, όπως έχω απαντήσει και πολλές φορές στο παρελθόν με κάποια τέτοια μαγαζιά από Κίνα, το οποίο ότι τα αυτά τα οποία θέλω να μου στείλετε δεν πρόκειται να μου τα στείλετε. Και είχαμε, ξέρεις, αυτή τη διαφωνία και αυτά. Που στο τέλος κατέληξε η συζήτηση, το ξέρεις κάτι. Στείλε ό,τι πιάσει από την αποθήκη σου και εγώ θα το ανοίξω και το κάνω βίντεο. Δεν θέλω να ξέρω τι είναι. Μέχρι να έρθει εδώ πέρα και να τα ανοίξω. Οπότε και φτάσαμε στο σήμερα, όπου έχω αυτό εδώ και πάμε μαζί να μάθουμε τι είναι. Τουλάχιστον στείλανε κάτι μικρό, ορθογώνιο, τετράγωνο, δεν θα δοκιμάσω γεύση. Και αυτό το οποίο μου στείλανε... Ωπα, τι μου στείλανε, κινέζικο Game Boy. Miyu Mini. Supports external micro SD card, battery life 7-8 ώρες, 3,5 inches IPS screen. Θες να μου πεις ότι είναι Game Boy το οποίο συνδέεται... Για κάτσε λίγο. Το καλό που σας θέλω να έχετε οδηγήσει στα αγγλικά. Γιατί εγώ δεν θα μάθω να διαβάζω ανθρωπάκια. Είναι αυτό. Είναι απίστευτα μικρό. What? Πρόσωπο for scale. Αυτό είναι τη φορητή κονσολίτσα. Έχει καλώδιο φορτιστή, USB σε C. Α, μου έχουν ήδη μέσα ένα στικάκι USB. Περίμενε, έρχομαι. Εκτός από τα κουμπιά, τα οποία έχει εδώ πέρα μπροστά, αυτή είναι η οθόνη, έχει εδώ πίσω R1, R2, Left1, Left2 πλήκτρα. 3.000 mAh για πολύ χέσιμο. Πλάγανες, πες μου ότι είναι προστατευτικό Gorilla Glass. Εντάξει, αυτό θα είναι Panda Glass. Έλα ρε, έχει για να βάλεις προστατευτικό στο τζαμάκι. Λες και στείλανε κινητό. Βασικά μόνο σε κινητά το έχω δει αυτό, δεν το έχω δει κάπου αλλού, γι' αυτό το αναφέρω έτσι. Για να το βάλεις πάνω εδώ, μη σε φύγει το καλό το σφίξιμο. Δεν ξέρω γιατί εντωμεταξύ τέτοιες φορητές κονσολίτσες της... Για μένα, στο δικό μου το μυαλό, τη σκέφτομαι ως τουαλετοκονσόλες. Μαντιλάκι, για να καθαρίσεις την οθόνη πριν κολλήσεις το προστατευτικό. Wipe 1, wet το 1, dry το 2. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Πώς ανοίγει? Το βρήκα. Έχει από πάνω πλήκτρο. Και πήρε μπρος. Τα αγαπημένα μου, δεν έχεις παραμικρή ιδέα. Game, έχει λίστα παιχνιδιών. Ανακονσόλα. Game Boy, NES, δεν ξέρω τι σκατά είναι τα κάτω από αυτά. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Έχει ένταση δεξιά-αριστερά, ωραία, να μην μας ζαλίσει λίγο τώρα ο Link. Το άφησα εγώ να παίζει για να βλέπω λίγο τα γραφικά της οθόνης, την οθόνη βασικά. Και μπορείς βγάζοντας την κάρτα, εντωμεταξύ περίμενε, περίμενε λίγο. Ακριβώς από κάτω έχει τζακ για ακουστικά και αυτή είναι η καρτούλα, η TF κάρτα που λέει. Θέλω να προσπαθήσω να τη βγάλω, γιατί αναφέρει ότι μπορείς να τη βγάλεις, να τις βάλεις στο στικάκι που έχει μαζί και να μεταφέρεις ROM παιχνιδιών στην κάρτα για να μπορέσεις να παίξεις εξτρά από αυτά τα οποία έχει. Τα οποία βέβαια λέει εδώ, και εδώ και το USB-C για να μπορείς να το συνδέσεις σε PC, από ό,τι λέει συνδέεται και σε άλλες συσκευές. Μπορώ να το συνδέσω στο PC, στην τηλεόραση, σε κάτι τέτοιο, να παίζεις από εδώ και να το βλέπεις σε μεγάλη οθόνη. Έχει 3,5 ιντσών IPS οθόνη. Λέει ότι έχει μέσα ένα dual core CPU, συγκεκριμένα λέει ένα ARM Cortex A7, για εσάς τους περίεργους. Το βγάλα. Θα βγάλω πρώτα το υγρό πανάκι, το οποίο είναι λες και φτιαγμένο για στρουμφάκια τόσο μικρό που είναι. Να το στεγνώσουμε, έτσι με τα μικροσκοπικά αυτά υλικά. Πραγματικά νιώθω γιγάντιος αυτή τη στιγμή. Θα το ξεκολλήσω τώρα εγώ αυτό εδώ. Και θα το κολλήσω χωρίς καθόλου άγχος. Πάνω εδώ. Τέλειο. Ούτε χθες δεν ήταν έτσι. Το ρημαδάκι αυτό, 4-3.
aspect ratio. Έχει 64 GB αποθηκευτικό χώρο το, η καρτούλα, microSD, και έχει 256 MB DDR3 μνήμη, η RAM του. Και έχει παιχνίδια από PlayStation 1, έχει παιχνίδια από διάφορα ηλεκτρονικά, έχει παιχνίδια από Neo Geo, έχει παιχνίδια από, έλα το Game Boy, συγγνώμη κόλλησα, έχει Game Boy Advance, έχει NES. Πολύ το γεγονός ότι είναι απίστευτα μικρό και χωράει σε τσέπη, δηλαδή ακόμα και ταξίδι κάνα τέτοιο, άμα θες και να το έχεις μαζί σου, δεν πιάνει καθόλου χώρο. Αλλά το πιο γαμάτο από όλα, καταρχάς είναι η οθόνη. Έχει απίστευτα όμορφη οθόνη για το, για το μέγεθος και το είδος του. Ωραία, έχει ρυθμίσεις για το brightness, ωραίο αυτό. Wi-Fi να συνδεθεί. Keys map. Αν μπορείς να αλλάξεις, μπορείς ακόμα να αλλάξεις και τις ρυθμίσεις των κουμπιών. Τι είναι τι. Έτσι, ένα άλλο geek fact. Τρέχει πάνω σε Linux και λέει κιόλας στα specifications της συσκευής ότι μπορείτε μόνοι σας να βάλετε, αχ, πώς λέει, το κρεμμύδι, το Onion, το 4.2. Αλλά ας πάμε να δούμε το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο είναι να δούμε πόσα παιχνιδιά, παιχνίδια έχει αυτό το πράγμα. Τι είναι, έκλεισες. 6.786 στην πρώτη κονσόλα, στο Game Boy 1845, στο Game Boy Advance 1457, κάτι έκανα, όχι, πίσω, στο Sega Mega Drive 3819, αυτό το SFC, έλα, SFC δεν είναι η δικιά μας ονομασία, 6339 παιχνίδια, PlayStation 1 24, Battle Arena το Sidon, Bloody Roar 2, Capcom vs SNK, Castlevania, Symphony of the Night, Double Dragon, FIFA Soccer 2005, Final Fantasy Tactics, Guilty Gear, King of Fighters, Warcraft 2, The Dark Saga, πλάκα κάνει. Άλλα 1210, Sega MS, Master System. Master System. Στο Master System έχει άλλα 1210. Μιλάμε για πάνω από 10.000 παιχνίδια στη διάθεσή σου. Για ένα μπαρμπαδελάκι το οποίο ζυγίζει γύρω στα 300 γραμμάρια, με μια αρκετά τίμια IPS οθονίτσα 640x480, και το γεγονός ότι έχεις τη δυνατότητα να το συνδέσεις με άλλη συσκευή, με κάποια άλλη οθόνη, για να μπορέσεις να προβάλλεις εκεί πέρα αυτό το οποίο παίζεις, του δίνει ένα extra έτσι flavor, όπως το λένε, ξέρεις, στο χωριό μου. Το μοναδικό κακό το οποίο είδα σε αυτό το κατάστημα είναι ότι στέλνεται μόνο από Κίνα. Οπότε έχεις την όλη κούραση που έχει μία αποστολή η οποία γίνεται από Κίνα, την καθυστέρηση στη χρονική. Δεν ξέρω αν πιθανόν μπορεί να γίνει και κάνα ευτράπελο στη διαδρομή. Και η τιμή πάνω σε αυτό το μικρό το μπαρμπαδελάκι είναι 60 ευρώ. Κάποιος ο οποίος είναι απίστευτα ενθουσιώδης με παλιά παιχνίδια και κονσόλες του στυλ το οποίο ανέφερα, νομίζω ότι ή θες να πάρεις δώρο σε κάποιον πιτσιρικά συγγενή και δεν θες να δώσεις τα πολύ πιο ακριβά τα οποία θέλουν οι σύγχρονες, οι κονσόλες σύγχρονες. Αλλά το γεγονός ότι έχει μια τόσο μεγάλη συλλογή μαζεμένη σε ένα τόσο μικρό μπαρμπαδελάκι, τώρα ας πούμε αυτή τη στιγμή εγώ που σας μιλάω, απολαμβάνουν το Final Fantasy το 2. Έχει τη δυνατότητα να κάνει save game. Αλλά έχει πολύ όμορφη εικόνα. Για να το κρίνουμε, εντάξει, καλή φάση τα ασπρόμαυρα εκείνα, τα πολύ παλιά παιχνίδια τα οποία έχει. Αλλά το γεγονός ότι μπορείς, πέραν της μεγάλης ποικιλίας που έχει σε τέτοια παιχνίδια, να δεις και κάτι λίγο πιο σύγχρονο σε αυτή την οθόνη. Και το γεγονός ότι σε αφήνει να μπορείς να μεταφέρεις και τίτλους μέσω της καρτούλας. Είδε εδώ. Κάτσε, πρέπει να παίξω κιόλας τώρα. Έτσι, σπάσουμε όλους πολύ έλεος. Αυτό είναι που φτάσαμε στο κάτω του Δράκουλα. Ακούς, ε? Watashiwa. 60 ευρώ για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει δωράκι σε κάποιον, όπως είπα, νέο συγγενή, κάνα πιτσιρικά, κάνα τέτοιο, για να έχει παρέα σε ταξίδια και τα σχετικά, για να μπορείς να το παίρνει μαζί σου, ή κάποιος λάτρης ρέτρο παιχνιδιών, τον οποίον δύσκολα θα βρει σε όλα μαζεμένα σε ένα σημείο. 60 ευρώ
Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς πώς θα φαίνεται. Σίγουρα κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το ίδιο το προϊόν. Πάτα like σε αυτό το βίντεο. Ακολούθα τα κοινωνικά δίκτυα. Έλα στο Discord server που είναι κάτω στην περιγραφή. Αυτά από μένα για σήμερα και τα λέμε όταν μου στείλουν το επόμενο πακέτο. Αντίο.